Ήταν τον Δεκέμβρη του 2004, όταν η Αθηνά Ωνάση και ο Αλβάρο παντρεύτηκαν σε μια μεγαλοπρεπή τελετή. Ο γάμος που έκανε όμως η Αθηνά Ωνάση, είχε μια λεπτομέρεια που σχεδόν κανείς δεν πρόσεξε και έκανε τις κακές γλώσσες να πάρουν πραγματικά φωτιά. Σίγουρα ούτε και εσείς την είχατε προσέξει, μιας και αποκαλύφθηκε χρόνια αργότερα, όταν όλα ανάμεσα στο ζευγάρι είχαν τελειώσει. Ωστόσο, αποτελεί μέχρι και σήμερα θέμα συζήτησης, για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι οι νεόνυμφοι Ζήτα ήτησαν να δοθούν ποσά σε ορφανοτροφείο περιοχής που φροντίζει η κυρία Ντε Μιράντα, μητέρα του Γάβρο Ύψιλον με τόνο. Τη λεπτομέρεια που κανείς δεν πρόσεξε και ο γάμος που έκανε η Αθηνά Ωνάση. Σχεδόν καμία φωτογραφία δεν κυκλοφόρησε από το γάμο παρά μόνο μια και μοναδική, η οποία εννοείται ποιος έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Σε αυτή, βλέπουμε την Αθηνά Ωνάση δίπλα στον άντρα της με το υπέροχο νηφικό, όμως δεν διακρίνουμε τα παπούτσια. Οι κακές γλώσσες υποστηρίζουν ότι η κληρονόμος φορούσε φλατ γιατί ο Αλβάρο και εκείνη δεν είχαν μεγάλη διαφορά και αυτός δεν ήθελε η σύζυγος του να τον περνάει στο ύψος. Πάντως για να είμαστε ειλικρινείς, και στο γάμο της ετερεθαλούς αδερφής της που την είχε συνοδεύσει ο Ντόντα πάλι φλατ φόραγε, έξτρα χιν, η Αθηνά Ωνάση, θα μπορούσε πολύ εύκολα να ακολουθήσει μια κάπα αριέρα στις πασαρέλες, μιας και το ύψος της είναι πάνω από 1,7, υπάρχει ωστόσο διχογνωμία, με πόλοις να λένε ότι έχει ύψος 1,73 και άλλους να ισχυρίζονται ότι φτάνει το 1,75. Ο γάμος της αδερφής της έγινε στη Γαλλία, στο μικρό χωριό Βιλενή που είναι κοντά στο κτήμα της οικογένειας, ενώ στο ίδιο εκκλησάκι είχε παντρευτεί και ο Θιερί Ρουσέλ τη σύζυγο του, Μαριάν. Η κληρονόμος εμφανίστηκε ντυμένη στα ροζ καθώς ήταν παράνυφο στο μυστήριο. Αν και η βροχή χάλασε το σκηνικό του γάμου, η Αθηνά Ωνάση έμοιαζε χαλαρή και χαρούμενη ενώ μοιραζόταν την ομπρέλα με το σύζυγο της Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο.